αξιολόγησης. Δηλαδή θα γυρίσουμε στα παλιά. Με συγχωρείτε, αλλά ο ΑΣΕΠ τον έχουν κάνει αυτή τη στιγμή έναν οργανισμό, μια ανεξάρτητη αρχή, την οποία θέλουν να την έχουν συνυπεύθυνη για τη διαδικασία διαθεσιμοτήτων και απολύσεων. Περί αυτού πρόκειται. Πρέπει ο ΑΣΕΠ να λειτουργήσει με βάση τον ιδρυτικό του νόμο. Θα πρέπει να σταματήσουν οι απολύσεις απολύτως. Είμαστε σαφέστατοι ότι θα επαναπροσληφθούν όσοι μέσω της διαδικασίας της διαθεσιμότητας και της αντισυνταγματικής τους απόλυσης οδηγήθηκαν σε απόγνωση. Εμείς μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια τους σχολικούς φύλακες, τις καθαρίστριες, όπως επίσης και τους μικροομολογιούχους, όπως επίσης και τους εκατοντάδες χιλιάδες του ιδιωτικού τομέα που οδηγήθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές στην ανεργία. Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα σαφάρι και για μια άθλια πολιτική που οδηγεί σε απαξίωση το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όπου επικρέμανται από πάνω τους η δαμόκλειο σπάθη των 15.000 απολύσεων που ο κύριος Μητσοτάκης μόλις μας είπε πως θα τις ολοκληρώσει και βεβαίως ενδεχομένως ύστερα να μπουν και άλλοι ποσοτικοί στόχοι. Είναι ντροπή, κυρία Χούκλη, τη στιγμή που έχουν απομειωθεί μέσα από τις κανονικές διαδικασίες, συνταξιοδοτήσεις κτλ. Κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και τη στιγμή που υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλα κενά σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, νοσηλευτές, εργαζομένους στην εκπαίδευση και αλλού, να μιλάμε ακόμα για απολύσεις. Είναι ένα καθεστώς το οποίο σαφέστατα θα σταματήσει από τις 26 Ευχαριστώ. Του μήνα και ύστερα. Και ρωτώ. Αναρωτιούνται πολλοί και το έχουμε δεχθεί και ως ερώτημα μέσω Twitter. Μήπως οι αλλαγές που σχεδιάζετε στο δημόσιο είναι μια κερκόπορτα για να βάλετε τα δικά σας παιδιά? Αυτό, κυρία Χούκλη, αποκλείεται. Εμείς το πελατειακό σύστημα το πολεμήσαμε και παρόλα αυτά υποστηρίξαμε, ενώ γνωρίζαμε πως ήταν, επιτρέψτε μου την έκφραση, βίσματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων δεκαετιών, εμείς υποστηρίξαμε τους εργαζόμενους διότι έχουν βρεθεί μέσα στην κρίση σε νέες πρωτοφανείς ανάγκες. Όχι μόνο δεν θα βάλουμε τα δικά μας παιδιά με την έννοια που το λέτε, αλλά θα υπάρξει μια μεγάλη τομή αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα στη δημόσια διοίκηση, τέρμα με τους παρατρεχάμενους συμβούλους, γενικούς γραμματείς και άλλους, το πελατειακό σύστημα από την ανώτατη βαθμίδα μέχρι Μάλιστα. και τον τελευταίο υπάλληλο. Αυτό θα τερματιστεί. Μου επιτρέπετε μία ερώτηση στον κύριο Βούτση. Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε το ερώτημά σας στον κύριο Βούτση. Ξεκινώ το δεύτερο γύρο.